Τον κύριο Αβέροφ Νεοφύτου. Κύριο Νεοφύτου, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο κύριος Νεοφύτου? Ναι. Πριν από λίγο λάβαμε την ανακοίνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού και διαπιστώνουμε ότι εμπεριέχεται ένας νέος όρος, το δικακέλ. Σας ενοχλούσε κάποτε το δισακέλ? Τώρα πώς ανακαλύψετε αυτό? Όχι καθόλου, καθόλου δεν μας ενοχλούσε. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και δεν είχαμε να συνεργαστούμε με το Δίκο, τους οποίους και πιστώνουμε στην προσπάθεια να σώσουμε τη χώρα από την οικονομική καταστροφή, και σε λέω με όλη την ευθύτητα που με διεκρίνει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να συνεργαστούμε το ΑΚΕΛ ή με οποιαδήποτε άλλη πολιτική δύναμη για να απαλλαγούμε από την τουρκική κατοχή. Όμως κάποιοι άλλοι τους αρέσουν τα συνθήματα. Ακούμε από τα κόμματα του κέντρου καθημερινά να λένε το δισακέλ και παίζουν. Και γιατί προσχωρείτε κι εσείς αυτά τα συνθήματα? Όχι, δεν προσχωρούμε σε συνθήματα. Απλώς εμείς υπερτιμίζουμε πραγματικότητες. Δεν μπορεί το Δίκο να μας λέει δισακέλ με το 2003 τον Τάσο Παπαδόπουλο, τον Ντανιό Χριστόφιας και το ΑΚΕΛ που το έκανε πρόεδρο. Το 2008 το Δημήτρη Χριστόφια και το ΑΚΕΛ δεν είναι το Δίκο που τους ανέβασε στην εξουσία? Τώρα δεν μπορούν αυτοί να μας κατσουγούν εμάς με όλο τον σεβασμό. Και από τη μια να λέει το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να συνεργαστώ με κόμμα, δεν έχω μια συνεργασία αρχών και για το Κυπριακό και για την οικονομία. Το Δίκο να μιλά με τα χειρότερα για το συναγερμό και το ΑΚΕΛ, αλλά δεν έχουν κανένα πρόβλημα να προσπαθούν και να συναντιόνται για να κάνουν τριμερείς και δικακέλ συνεργασίες για τις σημαντικές εκλογές. Όμως εμείς είμαστε κάναμε ούτε κριτική, ούτε παράπονο, ούτε τίποτα. Σε διάφορες φάσεις συνεργαστήκατε κι εσείς και με το Δίκο και με την ΕΔΕΚ και με τα άλλα κόμματα του Διαμεσού. Μα δεν μας ακούσατε τι είπα. Ναι, άκουσα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Τι μπορεί, όποτε αρνήθηκα ότι συνεργάστηκα με το Δίκο για τη σωτηρία της χώρας από την οικονομική κρίση, και δεν αρνούμε ότι δεν έχω κανένα μα κανένα πρόβλημα να συνεργαστώ με το ΑΚΕΛ για οποιαδήποτε πολιτική δύναμη για να επανεινώσω τον τόπο. Τώρα, επί της ουσίας, αξίζει τον κόπο να γίνεται όλη αυτή η φασαρία με αφορμή την παράσταση της Αντιγόνης στο Αρχαίο Θέατρο της Σαλαμίνας? Όχι. Γιατί ρίξατε λάδι στη φωτιά στέλνοντας και εσείς επιστολή στο Γενικό Ελεκτή? Όχι, γιατί δεν είναι μονοπόλιο να ζητούν έρευνες για να παίρνουν δίθεν πορίσματα να δεν χρησιμοποιούν. Πάλι υπάρχει μια νομοθεσία, αγαπητέ μου κύριε Καλατζή, ξεκάθαρη, λέει χωρίς την έγκριση, τη γραπτή του Διευθύντου Τμήματος Αρχαιοτήτων, δεν μπορεί να βάλει μια καρφίτσα πάνω σε ένα τείχο αρχαίου μνημείου. Πώς αναστηλώσαμε τον Απόστολο Ανδρέα, πώς αναστηλώσαμε τον Άγιο Παντελεήμονα στη Μύρτου, στην Παναγιά του Τράχωνα? Ωστόσο, αυτό που ονομάζεται νομικίστικο, αν λέμε τώρα, έχουμε το πόρισμα του Γενικού Ελεκτή και καταλήγει ότι παρανόμως έγινε αυτό, είναι δυνατόν να δημιουργήσει προβλήματα, λέω για παράδειγμα, ακόμη και στη λειτουργία των κατεχομένων, σχολείων για τους εγκλωβισμένους? Γιατί και εκεί, δεν μπορεί να δώσει άδεια το Υπουργείο Παιδείας. Μα καλά, κύριε Καλατζή, σας ρωτώ, είναι μόνο το τι συμβαίνει σε κατεχόμενα? Τώρα πάω στο σχολείο να πάρω το γιο μου. Μπροστά μου είναι ένα αυτοκίνητο με τουρκοκυπριακά νούμερα. Δεν ξέρουμε αν έχει άδεια του τμήματος οδικών μεταφορών. Σας μιλάει ένας πρωθυπουργός συγκοινωνίας. Και είναι εγγεγραμμένο στο τμήμα οδικών μεταφορών και δεν έχει κυπριακά place number, τα νούμερα τα κυπριακά, δεν είναι και ότι να κυκλοφορεί, εκτός και αν έχει τη γραφή έγκριση του διευθυντή του τμήματος οδικών μεταφορών. Μπορεί να δούμε και αυτοκίνητα με ξένους αριθμούς εγγραφής, με ξένους
αριθμούς εγγραφή, αλλά με την έγκριση του διευθυντή. Αυτό το τουρκοκυπριακό αυτοκίνητο που βλέπω μπροστά μου δεν έχει τέτοια έγκριση. Εντάξει, ο πρόεδρος του αυστηρόμιλούντες παραδιάζει την κυπριακή νομοθεσία. Ή όμως γνωρίζουμε όλοι ότι αυτή η κυπριακή πολιτεία λόγω και της ένταξης μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεχτήκαμε κάποιες ρυθμίσεις. Και αυτές οι ρυθμίσεις έγιναν εδώ και χρόνια. Εδώ και χρόνια. Η αναστολή του κεκτημένου μετά την ένταξη. Και δεν επέδειξαν αυτή τέτοια ευαισθησία που επέδειξε τέτοια. Αλλά γιατί να πάω χρόνια πίσω, 5, 8. Και η Καρατζή πέρσι δεν είχε παράσταση στην αρχή σε ένα μήνα. Ο Υπόλυτος βεβαίως. Καλά, το πρόβλημα τους ήταν η Αντιγόνη ή η χρήση του θεάτρου. Διότι αν είναι η χρήση του θεάτρου... Μπορεί να έχουν προσωπικά, προσωπικά με το Σοφοκλή, ξέρω εγώ. Ρωτώ. Μα η λογική πρέπει να κάνει πέρα, γιατί ως οι άνθρωποι λέμε θα τα βάζουμε με τα συνθήματα. Υπάρχει όμως και μια άλλη διάσταση, κύριε Πρόεδρε. Είναι η διάσταση της παρέμβασης ενός θεσμού του κράτους, που δεν μπορείτε να τον παρακάμψετε. Μιλάμε για το Γενικό Ελεκτείο, ο οποίος είπε αν προκύψει κάτι θα πάει και στο Γενικό Εισαγγελέα. Βεβαίως. Πλήτης αντιθέσει. Εγώ δεν αφήνω το θεσμό του Γενικού Ελεκτείου, γι' αυτό και απευθύνθηκε κοντά του. Για να έχω μια ολοκληρωμένη εικόνα. Και όχι μόνο για την παράσταση στη Σαλαμίνα, αλλά να έχουν μια εικόνα και όταν φτιάχναμε τον Απόστολο Ανδρέα και τις άλλες εκκλησίες, αν παραβιάστηκαν και εκείνον. Ναι, ο Γενικός Ελεκτής δεν μπορεί να απαντήσει. Τον άκουγα το πρωί να λέει δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτά. Σας παραπέμπει στο Υπουργείο Εξωτερικών. Όχι, του ζήτησα να απευθυνθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και οφείλει κατά την άποψή μου να απευθυνθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών και έχω επιστολή του που απευθύνονται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σε μία περίοδο. Εγώ δηλώνω εκ των υπροτέρων. Όποιο και να είναι το πόρισμα, εγώ θα το σεβαστώ. Όποιο και να είναι το πόρισμα. Και για την έρευνα που ζήτησα εγώ και την έρευνα που ζήτησε ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Σε μία περίοδο που μπαίνουμε στον τελευταίο ίσως και πιο εντατικό κύκλο των συνομιλιών, που Ταγί Περντογάν θέτει θέμα αναθεώρησης συνθήκης της Λοζάνης, που έχουμε τα χίλια μύρια προβλήματα στην περιοχή μας με τη Συρία, το θεωρείτε πολύ σοβαρό να καθόμαστε να ασχολούμαστε με την Αντιγόνη και το θέατρο της Σαλαμίνας? Καθόλου. Καθόλου. Καθόλου, γιατί το ζήτημα είναι πολιτικό. Είναι καθαρά πολιτικό. Αλλά δεν μπορώ να επιτρέψω σε κάποιους, ενώ είναι πολιτικό, να το μετατρέψω σε νομικό. Το κάναμε πολλές φορές στην ιστορία του Κυπριακού. Ναι, γι' αυτό και έκανα την παρέμβαση και είμαι βέβαιος. Γιατί γνωρίζω τις διαδικασίες και τους κανονισμούς. Η παραβίαση σε εισαγωγικά που ισχυρίζεται το δίκο για τη Σαλαμίνα έχει προϋπάρχει η παραβίαση από την αποκατάσταση με κάτω μνημείο μας τα κατεχόμενα. Και έπρεπε να αφήσουμε τον Απόστολο Ανδρέα να γίνει ερείπιο, γιατί δεν είχαμε τη γραπτή συγκατάθεση του Δήματος Αρχιωτήτων. Διαβλέπετε να γίνει... Διαβλέπετε... Αυτό μας λένε τα κόμματα του κέντρου. Διαβλέπετε ένα κίνδυνο... Είναι. Ναι. Ένα κίνδυνο αν βγει αυτό το πόρισμα του Γενικού Ελεκτή, ότι παρανόμως έχουν συμβεί αυτά, να τερματιστεί αυτή η διαδικασία που ακολουθείτε τα τελευταία χρόνια. Δεν θα αλλάξουμε τους νόμους. Μα σίγουρα δεν είναι με βάση το γράμμα του νόμου. Όπως και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων που σας είπα από το είδα στον δρόμο. Μάλιστα.
Τώρα πέραν της Αντιγόνης έχουμε μια νέα συνάντηση με του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Μουσταφά Κιτζή σήμερα. Έχουμε τις δηλώσεις χθες του κυρίου Έιντε για το πώς θα συζητηθούν τα καυτά θέματα τουλάχιστον του εδαφικού, των εγγυήσεων και της ασφάλειας. Θεωρείτε ότι όντως είμαστε προς το τέλος του δρόμου? Διανύθηκε αρκετός δρόμος, αλλά υπάρχει ακόμα πάρα πολύ αρκετός. Με αρκετά ζητήματα δύσκολα. Εάν η Τουρκία έχει την καλή διάθεση να δείξει μια πραγματική πολιτική βούληση, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι βέβαιος ότι θα προχωρήσει σε μια σωστή και διάσημη λύση του κυπριακού προβλήματος. Αυτό που ευλόγως διερωτάτε κάποιος, κύριε Πρόεδρε, είναι με έναν Ταγί Περντογάν που θέτει σήμερα θέμα συνθήκης Λοζάνης και ελληνικών νησιών και Αιγαίου, μπορούμε να καταλήξουμε σε μια τέτοια λύση? Και καταλάβαμε εδώ σε έναν τελευταίο σχολιασμό, γιατί πρέπει να παραλάβω το γιο μου και είναι ιερών των καθήκων. Θέλω να προηγηθεί να ασχολήσει με τα εθνικά και τα άλλα ζητήματα. Τότε αν πιάσουμε αυτή την ανάλυση ότι και αυτό δεν και δεν έχουν εμπιστοσύνη, τότε να διακόψουμε τις συνομιλίες. Και επειδή ουδέποτε θα έχουμε εμπιστοσύνη της Τουρκίας, να συμφιλειωθούμε με την διχοτόμηση. Εκείνη από εκεί, εμείς από εδώ. Τι έκαναμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ιερό όντως το καθήκον. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Αυτά κυρίες και κύριοι από τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού.